Γεια σας παιδιά, σήμερα θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας, θα κάνουμε ένα Q&A και έχω παρέα, τον ζητήσατε και τον έφερα, δεν έχω μικρόφωνο πάλι αλλά δεν πειράζει, πάμε να ξεκινήσουμε. Πώς ξεκίνησες στο YouTube έχοντας τόση αυτοπεποίθηση? Δεν θεωρώ ότι ξεκίνησα με αυτοπεποίθηση, ίσα δεν είχα καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ντροπιαστικό για μένα να ανοίγω την κάμερα και να μιλάω. Παρόλα αυτά είχα αυτοπεποίθηση σε αυτά που ήθελα να πω ή σε αυτά που ήθελα να κάνω. Επομένως, απλά το έκανα, ήταν άβολο, φαντάζομαι ότι ήταν άβολο και για τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει, το έκανα. Τι συμβουλή έχεις να δώσεις σε κάποιον που μένει πρώτη φορά μόνο σε άλλη πόλη? Δεν ξέρω αν εννοείς κάποια μεγαλούπολη, παρόλα αυτά θα ήθελα να σε συμβουλεύσω να προσέχεις, γιατί όταν ας πούμε, εγώ ας πούμε έκανα κάποια πράγματα όταν ήρθα στην Αθήνα, που τώρα που τα σκέφτομαι με τα τωρινά μου μυαλά λέω Χριστέ μου, δηλαδή Χριστέ μου, δεν πρόσεχα καθόλου. Οπότε αυτό να προσέχεις και πάνω απ' όλα να το απολαύσεις, γιατί είναι από τις καλύτερες περιόδους στη ζωή ενός ανθρώπου. Πώς ήταν η εφηβεία σου? Φυσιολογική θα έλεγα, αλλά ήμουν super drama queen. Super drama queen, δηλαδή πραγματικά σε όλα τα θέματα ήμουν πάρα πολύ. Το στερεότυπο του εφηβικού κοριτσιού που είναι τόσο δύσκολο, ναι αυτό. Έχεις βιώσει ποτέ κάποιο είδους ρατσισμού ή απόρριψης για τις απόψεις σου? Ρατσισμός είναι άλλο πράγμα, να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Αλλά το να έχω αισθανθεί στο περιθώριο, σίγουρα. Τι γουστάρεις περισσότερο σε αυτό που κάνεις? Φαντάζομαι αναφέρεσαι στο YouTube. Και τα γουστάρω όλα σχεδόν, από το να κάτσω να ψάξω θέμα. Δηλαδή, μου αρέσει περισσότερο όταν έχω να αναζητήσω θέμα και όχι τόσο να έχει συμβεί κάτι πολύ έντονο το οποίο πρέπει σίγουρα να σχολιάσω, γιατί τότε με πιέζει ο χρόνος και δεν το πολύ ευχαριστιέμαι. Αλλά το ότι πρέπει να σκεφτώ. Εκεί θα κάτσει. Το ότι πρέπει να. Το ότι κάποιες μέρες ανοίγω διάφορα ειδησιογραφικά sites και άλλου τύπου sites, εφημερίδες κλπ. Και προσπαθώ να κατεβάσω ιδέα για θέμα, το χαίρομαι πάρα πολύ και μετά άμα βρω ένα καλό θέμα και κάτσω να γράψω τις σημειώσεις μου κλπ. Και προφανώς η υλοποίηση του βίντεο, το να τραβήξω το βίντεο, είναι όλα, τα γουστάρω πάρα πολύ. Αυτό που δεν πολύ συμπαθώ είναι το μοντάζ, γιατί όταν ας πούμε είναι ένα βίντεο σχετικά κουβέντας, δηλαδή 9 στα 10 βίντεό μου είναι απλά μπλα μπλα, οπότε προφανώς βαριέμαι λίγο. Αλλά όταν έχω να κάνω μοντάζ πάροντι, γελάω και στο μοντάζ, οπότε είναι πιο ικανοποιητικό. Θα κάνεις βίντεο που θα προτείνεις βιβλία και ταινίες? Ναι, το έχω σε άμεσα πλάνα μου, κυρίως τα βιβλία μου ενδιαφέρουν. Και γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει να διαβάζω, το έχετε καταλάβει και από το Instagram. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να το κάνω τώρα που έχω λίγα ή να περιμένω λίγο να έχω περισσότερα βιβλία να σας σχολιάσω. Οπότε πείτε μου. Τώρα θα μου πείτε, μπορείς να κάνεις τώρα ένα και αργότερα άλλο, αλλά δεν ξέρω. Θέλετε πολλά βιβλία, θέλετε λίγα βιβλία, λίγες ταινίες κλπ. Whatever you say. Την κριτική αντίληψη την καλλιέργησες από την ανάγνωση βιβλίων? Καλά, δεν θεωρώ ότι έχω κάποια φοβερή κριτική αντίληψη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, δεν διαβάζω βιβλία εδώ και πολλά χρόνια, ίσα που τα σνόμπαρα λίγο τα βιβλία. Έχω αρχίσει τελευταία, που θεωρώ ότι βοηθάνε πάρα πολύ να ανοίξει το μυαλό σου και αποτελεσματικά να αποκτήσεις κριτική αντίληψη. Παρ' όλα αυτά η δική μου, άμα θεωρούμε ότι έχω ας πούμε, έχει προκύψει από... Ναι, πάλι στο ωραίο πλάνο. Έχει προκύψει από τη ζωή, από το να παρατηρώ ας πούμε τα πράγματα γύρω μου. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στην Αθήνα? Αρχικά μου αρέσει το ότι έχει τα πάντα. Δηλαδή έχει... Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει. Έχει χειμώνα, καλοκαίρι, έχει θάλασσα, βουνό, έχει εξοχή και ταυτόχρονα έχει όλη την ουρμπανίλα, ας πούμε, της πόλης που σε κάποιους ανθρώπους αρέσει. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει. Με έχει κουράσει βέβαια κάπως. Και το άλλο που μου αρέσει είναι το ότι πάντα θα έχει κάπου κόσμο. Είναι μια πόλη που είναι πάντα ζωντανή. Αστείο να το λέμε αυτό τώρα σε περίοδο lockdown. Παρ' όλα αυτά, προφανώς το ότι έχει τόσο κόσμο είναι και σπαστικό σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή η κίνηση, ο συνωστισμός στα μέσα, το να θες να πας να κάνεις μια δουλειά π.χ. σε εορταστική περίοδο και να μην μπορείς λόγω του κόσμου ή ας πούμε να θες να ψωνίσεις κάτι σε περίοδο εκπτώσεων
και προφανώς γίνεται χαμός, αλλά την αγαπώ την Αθήνα. Πώς κρατάς μία μακροχρόνια σχέση? Θεωρώ, για όποιον δεν το ξέρει, να πω ότι είμαι 8 χρόνια, 8, 7 σε σχέση και θεωρώ ότι παίζει ρόλο ένα 70% να θες να είσαι με τον άλλο, να θέλει και εκείνος, και ένα 30% να κάνετε υποχωρήσεις και οι δύο, να συμβιβάζεστε και οι δύο. Γιατί προφανώς δεν γίνεται να συμφωνείτε στα πάντα και το πώς αντιμετωπίζεις μία τέτοια, δεν θα πω σύγκρουση, αλλά διαφωνία, είναι το μυστικό για να μπορείς να συνεχίσεις να είσαι με κάποιον άνθρωπο. Ο άλλος ξύνεται. Εν τω μεταξύ είναι εδώ. Να το τα φτιάξω, αλλά δεν φαίνεται. Ποια είναι η αγαπημένη σου μορφή τέχνης? Αν ήσουν καλλιτέχνης, τι θα έκανες? Νομίζω πως είναι η μουσική η αγαπημένη μου και έχω αισθανθεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να γράψω μουσική και ίσως ο χορός. Έχω αισθανθεί για το χορό ότι είναι πάρα πολύ ωραία μορφή έκφρασης, αλλά εγώ επειδή είμαι ψηλή, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, μόνο μπαλέτο το έχω κάνει και σαν παιδί. Έχεις ταξιδέψει ποτέ στη Γερμανία? Γνωρίζεις τους Γερμανούς και την νοοτροπία τους? Έχω ταξιδέψει στη Γερμανία, στο Βερολίνο και δεν πρόσεξα κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω κάποια περίεργη νοοτροπία αν έχουν. Ποια είναι η γνώμη σου για το κέρατο και υπό ποιες συνθήκες θα το συγχωρούσες, αν θα το συγχωρούσες? Θεωρώ ότι το κέρατο είναι κάτι που κάνεις αν είσαι αδύναμος άνθρωπος και δεν μπορείς να αντισταθείς, ας πούμε, σε πειρασμούς. Από την άλλη, θεωρώ ότι αν είσαι πραγματικά ευτυχισμένος στη σχέση σου, δεν υπάρχουν πειρασμοί, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν πάνε ο άλλος απέναντι ο πιο καταπληκτικός άνθρωπος. Αν είσαι ευτυχισμένος στη σχέση σου, δεν υπάρχει αυτό. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αν αγαπάς τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί, δεν μπορείς. Μάλιστα, ωραία πλάνα. Δεν μπορείς να του κάνεις κάτι το οποίο ενδέχεται να τον καταστρέψει. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο κακός άνθρωπος. Δεν αγαπάς τον άλλο βασικά αυτό. Πιστεύεις ότι έχεις γίνει Αμερικανάκι ή απλά είναι τόσο βαρετή η ζωή στην Ελλάδα? Αμερικανάκι. Καλά, Αμερικανάκι ήμουν full. Μικρή, μικρότερη. Και δεν ξέρω, ίσως επειδή δεν το καταλάβαινα πόσο σπαστικό είναι να προσπαθείς να μιλήσεις σαν Αμερικανάκι και να λες «Oh my God» και τέτοια. Και προσπαθώ να το αποβάλω, γιατί Χριστέ μου πόσο κριντζάρω όταν ακούω κάποιον άνθρωπο να λέει συνέχεια ότι «Go girl» και διάφορα τέτοια. Το μόνο που δεν μπορώ με τίποτα να αποβάλω είναι το «Oh my God». Το «Oh my God» το λέω ακόμα συνέχεια. Γιατί δεν κάθεσαι κάτω? Φαίνεται μόνο το πόδι σου. Χάρηκα. Έχεις νιώσει ποτέ ότι σχημάτισες λάθος γνώμη δημόσια για ένα θέμα? Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, σας έχω πει κιόλας ότι αλλάζω πολύ συχνά απόψεις και έχει τύχει να πω πράγματα. Τι κάνει τώρα αυτό? Έχει τύχει να πω πράγματα που μετά σκέφτομαι ότι ρε Κωνσταντίνα. Και όχι τόσο ότι και καλά μοιράστηκα την άποψή μου με κόσμο και μετά διαφώνησαν μαζί μου. Πρόσφατα διάβασα σε ένα βιβλίο ότι εκείνοι οι οποίοι δεν μοιράζονται την άποψή τους δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με αντιπαράθεση και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν εξελίσσονται ουσιαστικά. Γιατί όταν έρχεσαι σε αντιπαράθεση, καταλαβαίνεις πόσο ισχυρά είναι τα επιχείρηματά σου, αν τα πιστεύεις πραγματικά κλπ. Βλέπεις και τα άλλα επιχείρηματα, οπότε εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος. Οπότε από τότε που το διάβασα αυτό, χαίρομαι και δεν θέλω να νιώθω άσχημα για τα παλιότερα μου βίντεο, παρόλο που δεν μπορώ καν να τα δω. Πώς είναι να συγκατοικείς με το αγόρι σου? Είναι τέλειο. Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι μία σχέση πρέπει να συμπεριλαμβάνει και συγκατοίκηση, γιατί προφανώς χάνεις χρόνο. Θεωρώ ότι όλα αυτά που μαθαίνεις για κάποιον άνθρωπο στον ένα μήνα που συγκατοικείτε, δεν τα μαθαίνεις στα 5 χρόνια που είστε μαζί, αν μένετε ξεχωριστά. Οπότε εγώ είμαι της άποψης, αν προφανώς το επιτρέπουν τα οικονομικά και δεν ξέρω και εγώ τι, να συγκατοικείτε. Αν μπορείτε προφανώς μετά να υποστηρίξετε την απόφασή σας, ας πούμε, να φύγετε. Όχι να μένετε μαζί, επειδή... Ρε Ντέξτερ, μου αποσπάσετε προσοχή. Κοίτα εδώ, κοίτα, έχει βάλει το μούρι του. Τέλειο.
Ναι, τέλος πάντων, αν μπορείτε να συγκατοικείτε, γιατί είναι πάρα πολύ... Έτσι τον ζεις τον άλλο, ρε παιδί. Στα βίντεο σου, γιατί βάφεσαι τόσο και πιάνεις τα μαλλιά σαν ψωνάρα συνέχεια? Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα πιάνω τα μαλλιά μου συνέχεια, γιατί δεν τα αντέχω και θέλω να τα κουρέψω και σκοπεύω να τα κουρέψω. Απλά περιμένω, όπως σας έχω ξαναπεί, με τον κομματί μου το έχουμε πει, ότι περιμένουμε να μακρύνουν αυτά για να μπορεί να είναι ένα σωστό, συμμετρικό καρέ. Μην αρχίσετε πάλι τα μην κουρευτείς, θα το κάνω. Τώρα, γιατί είμαι ψωνάρα? Ποιος άνθρωπος που ανοίγει μια κάμερα και τραβάει τον εαυτό του δεν είναι ψώνια? Ας αρχίσουμε από εκεί. Πιάστηκα. Γιατί σνομπάρεις τα μηνύματα που αποτρίχες παντού? Από το χαλί, να ξέρω εγώ, δεν από το σκύλι. Γιατί σνομπάρεις τα μηνύματα από τα stories? Ποια μηνύματα σνομπάρω? Τα requests. Είναι πολλά και απλά ξεχνιέμαι μερικές φορές. Οι γονείς σου ήταν μοντέλα? Η μαμά μου ήταν μοντέλα στη Φιλανδία. Ήταν και εμείς στη Φιλανδία. Έχεις βγάλει τα μήμια του Παντίου? Ναι, του Παντίου και κατεύθυνση δημοσιογραφία. Κατά πόσο πιστεύεις είναι δυνατό ότι σήμερα ημέρα να κάνουμε στην άκρη οτιδήποτε μας διχάζει και να πορευτούμε στο μέλλον σαν μια... να πορευτούμε στο μέλλον σαν μια διαίρετη κοινωνία? Καθόλου... Τι κάνεις το παπούτσι μου τώρα? Καθόλου εύκολο, τι με ρώτησε? Δυνατό, καθόλου δυνατό, και πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο έντονος ο διχασμός, αλλά διέρη και βασίλευε, δεν λένε? Ποια είναι η άποψή σου για το πώς η κυβέρνηση χειρίζεται τα θέματα με την Τουρκία? Κοιτάξτε, με ρωτάτε πολύ συχνά ποια είναι η άποψή μου για τα ελληνοτουρκικά και αυτό που γίνεται, και θεωρώ ότι δεν έχω αρκετά εμπεριστατωμένη άποψη, οπότε γι' αυτό και... Πω, θα ρίξει όλα εδώ πέρα. Κάτι τον έχει πιάσει τώρα. Οπότε γι' αυτό δεν το έχω κάνει. Παρ' όλα αυτά θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι σίγουρα προκλητικός ο Ερντογάν. Ωστόσο, δεν είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε κι εμείς να ανταποδώσουμε την ίδια προκλητικότητα, γιατί αυτό μας γυρνάει χρόνια πίσω. Εγώ είμαι της άποψης... Εγώ υποστηρίζω τη διπλωματία. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το γιατί το ΝΑΤΟ επιτρέπει στον Ερντογάν να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό. Γνώμη για θανατική ποινή. Έχω την εντύπωση ότι εσείς που με ρωτάτε αυτήν την ερώτηση, γιατί πάντα όταν θα βάλω Q&A κάποιος θα με ρωτήσει για θανατική ποινή, γιατί νομίζω ότι είναι σχολικό μάθημα στην έκθεση. Δηλαδή, θυμάμαι από τα χρόνια μου, ήταν η πρώτη φορά που όλοι συνειδητοποίησαμε ότι έχουμε άποψη. Λογικά ήταν supposed να μας κάνει αυτό το μάθημα, να χτίσουμε άποψη. Και η άποψή μου είναι ότι είμαι κατά της θανατικής ποινής. Hello! Δεν γίνεται να υφίσταται δημοκρατικό πολίτευμα με θανατική ποινή. Ωστόσο, κάποιες κυρώσεις θα έπρεπε να είναι αυστηρότερες, κάποιες ποινές, και θα έπρεπε οι ποινές αυτές να τηρούνται. Έτσι. Να μπαίνει ο άλλος για 13 χρόνια και να κάθεται 13 χρόνια, όχι να βγαίνει στα 3. Πιστεύεις ότι οι συνωμοσιολόγοι είναι η μόνη λογική φωνή? Όχι, βέβαια. Καλό είναι να αμφισβητείς, καλό είναι να μην πιστεύεις ότι θέλουν όλοι το καλό σου, ειδικά αυτοί που σε κυβερνούν κλπ. Γιατί. Hello. Ωστόσο, οι συνωμοσιολόγοι πολλές φορές μπαίνουν σε κάτι τρυπάκια του στυλ. Θέλω να του πω. Μπορεί, ας πούμε, να διαβάσουν μία άποψη στο ίντερνετ που λέει ότι, ας πούμε, κάτι το οποίο το ξέρουμε δεν είναι όπως το ξέρουμε και μας το κρύβουν για αυτόν τον λόγο, και δεν θα ακούσουν τη λογική, θα πιστούν και μόνο από το ότι κάποιος είπε ότι αυτό είναι διαφορετικό. Θα πιστούν μόνο από τα αντεπιχειρήματα, ας πούμε, και όχι από τα επιχειρήματα. Άμα ακούσεις μια θεωρία συνωμοσίας, okay, σκέψου τι, άκου τι, διάβασε ό,τι υποστηρίζει και γιατί το υποστηρίζει, αλλά μετά άκου και την αντίθετη πλευρά. Μην χειώσεις κατευθείαν την αντίθετη πλευρά απλά επειδή δεν ξέρω κι εγώ γιατί το κάνεις. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι η φωνή της λογικής. Αυτό. Αυτές λοιπόν ήταν οι ερωτήσεις σας. Σχολιάστε ό,τι θέλετε. Κάντε subscribe, κάντε like αν σας άρεσε. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ωχ, Παναγία μου, θα μου βγάλει το χέρι, ρε. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.